μεσημεριανή εκούραση. Ο Νταλή κάνει ανάλυση του πινάκια και λέει: δεν μπορεί να αυτή η στάση των κορμιών, δεν μπορεί να είναι αυτό ο φωτισμό. Δεν. Και ζητάει να το περάσει από την ασχή και διαπιστώνει το θέμα ότι είναι ένα άντρα και μια γυναίκα που κλαίνε πάνω από τον τάφο του νεκρού του σπεντιού. Οπότε κάποιο φίλο του μιλάει και είπε: δεν θα το πουλήσει αυτό το θέμα και το ξαναπέρασε άλλο ένα χέρι. Πράγμα που κάνουν πολλοί ζωγράφοι, να αλλάζουν πολλές φορές τα θέματα του. Γιατί δηλαδή ο Νταλή έχει βαθιά γνώση τη ζωγραφική. Και γενικά αυτό ο πίνακα το άρεσε τόσο πολύ που μπορεί να το δείτε σε πολλά θέματα του να πετάει την άντρα και τη γυναίκα. Και μάλιστα η γυναίκα που είναι σκημένη στη φαντασία του Νταλή, γιατί είναι ένα άνθρωπο με πάρα πολύ έτσι, φαντασία, από μικρό παιδάκι. Αυτό λοιπόν η γυναίκα που είναι σκημένη, του Νταλή του θύμιζε το αλογάκι τη Παναγία. Ότι μοιάζει δηλαδή η στάση όπω είναι ένα αλογάκι τη Παναγία, το έντομο. Θυμάστε ότι έχει κάνει ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί το αλογάκι τη Παναγία, όταν το θηλυκό, όταν κάνουν έρωτα, τρώει το αρσενικό. Και από τότε στο μυαλό του Νταλή το πλάθει με δικό του τρόπο. Επίση, ένα άλλο έντομο το οποίο ο Νταλή όμω το συγχαίρεται στην προκειμένη περίπτωση και το φοβάται είναι η ακρίδα. Γιατί εκεί που το παρατηρούσα από μικρό παιδάκι είναι μια ακρίδα η οποία μεταμορφώθηκε στην παιδική του φαντασία και έγινε ένα τέρας. Άρα λοιπόν όπου βλέπετε ακρίδες είναι ο φόβος. Ο φόβος του Νταλή. Και εμάς οι μαθητές πετάγανε ακρίδες και ο Νταλή πάθανε κρίση υστερίας σε παιδάκι. Επίσης, ο Νταλή στην ηλικία 40 χρονών θα γράψει το βιβλίο του και το ονομάζει μια συντροφία που αναφέρει στον εαυτό του. Και η αδερφή του βγαίνει και διαψεύδει. Και λέω αυτά που λέει ο Νταλή είναι ψέματα, έχει μια απόλυτη ψηλική ζωή. Έτσι ο Νταλή ξαναθεραπεύει εκείνο το πινακάκι που σου έδειξα έξω από το μουσείο με την κοπέλα με τη φούστα που αγναντεύει τη θέα το παράθυρο. Τη βάζει ένα φαλό που σου τη διάστο μετά από 30 χρόνια. Το ονομάζει σαδομασοκισμένη Παρθένο για να εκδικηθεί την αδερφή του με τα σχόλια. Εκτός από τον πατέρα του και με την αδερφή του, μετά από ένα σημείο οι σχέσεις σταματάνε. Θα αφήσει ολική ρήξη του αδερφή του, δηλαδή να δεν ξέρει τίποτα για αυτή. Επίσης, στο τέλος του βιβλίου έχει ένα παράρτημα που είναι περίπου 30 σελίδες και ο Νταλή κάνει μια ανάλυση της πορδής. Και λέει υγρή, ξερή, κούφια, λέει τα δικά του. Τα πολύ λίγο ο Λαζόπουλος. Πριν 3 χρόνια ο Νταλή τα λήξε κάτι 30, φανταστείτε. Και ο Λαζόπουλος. Ωραίος ο Πετρόπουλος. Πάμε σε λίγο αριστερά.